κλείσει ένα ντεμαράζ εν ώψη των εθνικών εκλογών και ποιο θα είναι το νέο αφήγημα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πριν πάμε στο νέο αφήγημα, να εκτιμήσουμε τι έγινε σήμερα το βράδυ. Πάμε λοιπόν σε μια εκτίμηση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πρέπει να βάλουμε στα μηνύματα των πολιτών. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές η εικόνα η σημερινή έχει προδιαγραφεί από την προηγούμενη Κυριακή. Σε γενικές γραμμές. Έχουμε νομίζω μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν μια επιδείνωση της κρίσης πολιτικής εμπιστοσύνης και εκπροσώπησης. Η κατακόρυφη πτώση της συμμετοχής μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι στο δεύτερο γύρο δεν συμμετέχουν όλοι οι υποψήφοι, άρα υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από ένα τμήμα των πολιτών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τη βλέπουμε και στις μεγάλες πόλεις, όπου δεν υπάρχει δυσκολία μετακίνησης των ετεροδημοτών. Επίσης, άλλο φαινόμενο που κατά τη γνώμη μου συνιστά μια επιδείνωση της κρίσης πολιτικής εμπιστοσύνης είναι η εκτόξευση των αντάρτικων ψωελτίων σε μεγάλες περιοχές που έχει πολιτική σημασία. Η Θεσσαλονίκη είναι χαρακτηριστική. Δύο περιφέρειες, στις οποίες αναφέρθηκε νωρίτερα ο κ. Νικολακόπουλος, η μία είναι στην Μυτιλήνη επάνω, στο Βόρειο Αιγαίο, ο καθηγητής ο κ. Μουτζούρης, και η άλλη είναι η Ανατολική Μακεδονία. Όπου μάλλον θα επικρατήσει ο επίσημος, αλλά οριακά. Και υπάρχει επίσης και στην Πελοπόννησο αντίστοιχο πρόβλημα και στην Τρίπολη, όπου συγκρούονται δύο ισοδύναμες υποψηφιότητες από το χώρο τον ίδιο, το συντηρητικό, και εκεί υπάρχει μια κρίση εκπροσώπησης, του κομματικού φαινομένου μια κρίση. Όπως επίσης και στην Πάτρα, όπου ο απερχόμενος υποψήφιος, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ο κ. Κατσιφάρας, ο οποίος πήρε το σύνολο των δυνάμεων και πολύ ισχυρή εκπροσώπηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε στον πρώτο γύρο, φαίνεται να μην μπορεί να μπει μέσα λόγω της διαφοροποιημένης πια, από ό,τι φαίνεται, στάσης των οπαδών του Κινάλ. Η μερίδα των οπαδών. Δεν είναι η περιφερειά μου, σας διακόπτω, κύριε Φίλε. Το Κινάλ έχει σαφή θέση υπέρ του. Η Φόφη γεννηματά και εγώ στον Πανδρέου την Παρασκευή. Βεβαίως. Περιόδευσαν σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ακριβώς για να δείξουν εμπράκτως τη στήριξή τους στον Αποστόλη Κατσιφάρα. Έχετε δίκιο και αυτό βεβαιώνει αυτό που λέω. Εγώ όχι, για να μην δημιουργούνται συγχύσεις. Το Κινάλ με τον πιο σαφή τρόπο έδωσε την υποστήριξή του στον κύριο Κατσιφάρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά παρόλα αυτά, ένα τμήμα σημαντικό, κρίσιμο για την εκλογή του Περιφερειάρχη, ψηφοφόρων του Κινάλ, πήγε στην άλλη κάλπη. Αυτό φαίνεται και άλλων κομμάτων. Τώρα, και άλλων, μπορεί, πιστεύω, μπορεί, λέω, αυτό να συνδυάζεται και με τις εξελίξεις αναταράξεις στο Κινάλ. Που δεν είναι αναταράξεις κορυφής, είναι και τέτοιες, καμία αντίρρηση, αλλά φαίνεται ότι εκπροσωπούν αυτές οι αναταράξεις κορυφής και διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς θα προχωρήσει αυτός ο χώρος του κέντρου, το Κινάλ. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλες περιπτώσεις που ακόμα περισσότερο επιδεινώνουν την εικόνα της κρίσης του κομματικού φαινομένου, όπως είναι ο κύριος Γκλέτσος, περιφερειάρχης, υποψήφιος περιφερειάρχης στην Στερεά Ελλάδα, που πάει στα ίσα το σπανό, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει με ένα σπανός, αλλά κοντά-κοντά. Και άλλες περιπτώσεις, αν ψάξουμε, μπορούμε να βρούμε, που επαναλαμβάνω, είναι σημαντική αυτή η διαπίστωση που πρέπει να κάνουμε, χωρίς να κάνουμε πανηγυρισμούς. Εντάξει, μπλε και όλα αυτά που ακούμε, και γαλάζια, εντάξει, αλλά εδώ υπάρχει ένα μήνυμα των πολιτών, ανεξαρτήτως σε ποια κόμματα μπορεί να έχουν μια προτίμηση, καταρχήν, ότι δεν ακολουθούν με κλειστά τα μάτια. Ψάχνονται. Υπάρχει μια κρίση τέτοια. Και το ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει αυτή η κρίση εκπροσώπησης, αυτό είναι σαφές. Το είπαμε από την αρχή. Δεν το κρύβουμε, αλλά είναι όλοι πια. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν πιο χαμηλά. Και εν ώψη μάλιστα της κρίσιμης πολιτικής σύγκρουσης που θα γίνει για το μέλλον της χώρας της 7 Ιουλίου, πρέπει η συζήτηση να γίνει χωρίς πολιτικές και προσωποποιημένες αντιπαραθέσεις, στη βάση προγραμμάτων, όχι τόσο για το παρελθόν όσο για το μέλλον. Με αυτή την έννοια, και απαντώ στην ερώτησή σας, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την δυνατότητα, αξιοποιώντας και το θετικό έργο του παρελθόντος, το κυβερνητικό έργο που ήταν έργο κοινωνικής άμυνας σε συνθήκες σκληρών μνημονιακών πραγματικότητων, όπου βρήκαμε ρογμές υπέρ των κοινωνικών συμφερόντων, των λαϊκών κοινωνικών συμφερόντων, όσο μπορέσαμε. Δεν βγάζουμε σαν ξεστόρια εμείς, την πραγματικότητα λέμε, αλλά κάναμε κάτι, να μην τα αναφέρω όλα ξανά. Τώρα όμως θα κρυθούμε όλοι για την πρότασή μας για το μέλλον. Και οι πρώτες πρέπει να είναι ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, που αντί για τη λιτότητα θα θέσουμε ζητήματα
πολύ ουσιαστικά που αφορούν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ζητήματα τα οποία αφορούν την μετάβαση από την κρίση σε μια νέα πραγματικότητα, με βεβαίως λαμβανωμένο υπόψη και των προβλημάτων στην Ευρώπη που υπάρχουν σήμερα. Δεν είμαστε ένα χωριό απομονωμένο η Ελλάδα, καμία αντίρρηση, αλλά μια ανάπτυξη που θα λαμβάνει υπόψη της πρώτον την κοινωνική αλληλεγγύη, τη δημοκρατία, την οικολογική ισορροπία. Μιλάμε για κλιματικές, για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Και στην Ελλάδα πουθενά δεν ακούμε τίποτα για αυτά. Ένα κοριτσάκι από τη Σουηδία έφτιαξε ένα κίνημα, πυρπόλησε καρδιές νέων παιδιών σε όλη την Ευρώπη, ναι, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εντάξει. Και από τίποτα. Άρα λοιπόν, και με αυτό τελειώνω, και ναι, κύριε Αδούλου, θα μας πει. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση ανάμεσα στο πρόγραμμα που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, στα κοινωνικά στρώματα που θέλει να εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και κατεστραμμένοι από την κρίση, που τους δώσαμε δυνατότητα κάπως μιας δεύτερης ευκαιρίας των ανθρώπων, αλλά και νέα δυναμικά στρώματα, νέα παιδιά που θέλουν να μπουν λοιπόν στο παιχνίδι της εργασίας. Πριν έρθουμε... Εργασία λοιπόν, ναι, το επίκεντρο της ανάπτυξης. Πριν έρθουμε στον κύριο Τσιόδρα.